Μεγάλες στιγμές έζησε ο ελληνικός στίβος τη Δευτέρα χάρη στο μοναδικό Εμμανουήλ Καραλή και το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού με άλμα στα 5,90 μέτρα. Ο πιο φορμαρισμένος επικοντιστής στον πλανήτη μετά τον Μόντο Ντουπλάντης κατάφερε να πετύχει στη σημαντικότερη ημέρα της αθλητικής του ζωής το καλύτερο δυνατό και με άλμα στα 5,90 να ανέβει για πρώτη φορά στο βάθρο των νικητών στη διοργάνωση. Ο 25χρονος μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα με έγκυρα στα 5,50 και 5,70. Ήταν πολύ εντυπωσιακό στα 5,80 όπου έκανε ένα πολύ μεγάλο άλμα, αλλά και στα 5,85 και 5,90 μέτρα. Το πρώτο άκυρο για τον Καραλή ήρθε στα 5,95, ύψος που σε εκείνο το σημείο πέρασαν με την πρώτη οι Ντουπλάντης και Κέντριξ. Ο Καραλής επέλεξε να ανέβει έπειτα στα 6 μέτρα την ίδια ώρα που οι Ομπιένα, Σασμά και Μάρσαλ έχασαν τα 5,95. Ο Έλληνας αθλητής απέτυχε τελικά στα 6 μέτρα, στην τέταρτη όμως επαφή του με αυτό το ύψος στη φετινή σεζόν. Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στο επικοντό των ανδρών μετά το ασημένιο του Γιώργου Ρουμπάνη στους Ολυμπιακούς του 1956. Ο Καραλής έκανε σπουδαίο αγώνα και από την αρχή έδειξε πως είναι σε θέση να κυνηγήσει το μετάλλιο. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης κάνει φοβερή σεζόν αφού νωρίτερα κατέκτησε το χάλκινο στο παγκόσμιο κλειστού στίβου της Γλασκόβης και το ασημένιο στο ευρωπαϊκό της Ρώμης. Δεν το έχω πιστέψει. Εντάξει, είμαι και πάρα πολύ κουρασμένος γιατί έχω μιλήσει σε πάρα πολλά μίντια. Είμαι δηλαδή κουράστηκα περισσότερο από τον αγώνα. Αλλά εντάξει, είναι κάτι που θα συνειδητοποιήσω όσο περνάνε οι μέρες και εντάξει, είμαι πολύ ευτυχισμένος και απλά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που κατάφερα να κάνω να πάρω το μετάλλιο με ανθρώπους γύρω μου που με στηρίζουν και με αγαπάνε. Όνειρο ζωής το οποίο το κατάφερες, αλλά με κόπους και θυσίες όπως είπες, ε. Ναι, σίγουρα. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχω θυσιάσει πάρα πολλά. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά γι' αυτό. Είναι κάτι που άξιζα και το να το καταφέρνω είναι κάτι... Είναι σαν ονειρικό, γιατί ξέρεις, όταν έχεις ένα όνειρο και το εκπληρώνεις... Είναι λίγο κάπως, αλλά γι' αυτό θέλω λίγες μέρες να συνειδητοποιήσω ότι μόλις έγινε. Ο Στίβος κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες και το 31ο στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο Καραλής πανηγύρισε έντονα αυτό το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο 4 χρόνια από την 4η θέση στη διοργάνωση του Τόκιο. Στις εξέδρες ο προπονητής και πατέρας του Χάρης Καραλής μαζί με τον Πολωνό προπονητή Μαρστίν Στεπάνσκι έζησαν με την ίδια ένταση και πάθος την επιτυχία του. Στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου βρέθηκαν πολλά μέλη της ελληνικής ομάδας από το στίβο και άλλα αθλήματα που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την προσπάθεια του Έλληνα Ολυμπιονίκη. Ο Ντουπλάντης ήταν για ακόμη μια φορά μεγάλος πρωταγωνιστής και με 6:25 αναδείχθηκε χρυσός Ολυμπιονίκης με νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το ασημένιο μετάλλιο πήγε σε έναν άλλο σπουδαίο του αγωνίσματος, τον Σαμ Κέντριξ με 5:95.